Ελληνίδες και Έλληνες, όλοι μας αισθανόμαστε ότι με την απόφασή μας της 4 Οκτωβρίου κρίνεται σε ποια Ελλάδα θα ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Πολλές χώρες περνούν από κρίσεις. Αυτό που τις διαφοροποιεί είναι αν θα κρυφτούν πίσω από την κρίση ως πρόφαση για αδράνεια και ανοχή στην παρακμή. Ή αν την κρίση την κάνουν απόφαση για μια νέα πορεία τομών και αλλαγών. Για να βγούμε από το σημερινό τέλμα, απαιτούνται ριζικές αλλαγές. Σχέδιο ολοκληρωμένο. Εμείς εδώ και μήνες έχουμε καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις. Όλος ο δημόσιος διάλογος διεξάγεται στη βάση των δικών μας προτάσεων. Περιμέναμε σοβαρό αντίλογο από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Περιμέναμε προτάσεις για το αύριο της χώρας. Μάταια, εισπράξαμε μόνο κατηγορίες. Τώρα, η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Ο ελληνικός λαός δεν έχει ούτε μια μέρα για χάσιμο. Στις 5 του Οκτώβρη, η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση με ισχυρή λαϊκή εντολή. Μια σταθερή κυβέρνηση που θα σηκώσει αμέσως τα μανίκια για να αλλάξει πορεία η χώρα. Θέλει δουλειά, πολλή δουλειά. Δεσμεύομαι να μπω μπροστά. Απέναντι στο πελατειακό σύστημα που μας πληγώνει, εγγυώμαι ένα κράτος δικαίου, ισοπολιτείας και ευνομίας. Ένα κοινωνικό κράτος που θα μας αντιμετωπίζει όλους με τον ίδιο σεβασμό. Δεσμεύομαι να ματώσουμε, εγώ και η κυβέρνησή μου, στη μάχη κατά της διαφθοράς και της ανομίας που μας πνίγουν όλους. Να ξεκινήσουμε την ανάταξη της οικονομίας και να βάλουμε τάξη στα δημόσια οικονομικά. Να κάνουμε πραγματικότητα την πράσινη ανάπτυξη. Δουλειές, ανάπτυξη με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Πάνω σε αυτές τις δεσμεύσεις, απευθύνω σήμερα προσκλητήριο. Προσκλητήριο ενότητας όλων των Ελλήνων και Ελληνίδων. Αυτό το προσκλητήριο ενότητας, δεν σταματά στις 5 Οκτωβρίου. Αφορά και την επόμενη μέρα. Με τη δική σας ψήφο, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, προτίθεμαι να καλέσω όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις του τόπου σε συνεννόηση για τα αυτονόητα. Αυτά που επιτέλους πρέπει να κάνουμε πράξη. Ξέρω ότι υπάρχουν πολίτες που εμείς οι ίδιοι οι πολιτικοί τους κάναμε κυνικούς. Πολίτες που λένε ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Ζητώ να μου δώσετε τη δύναμη να σας αποδείξω το αντίθετο. Τη δύναμη να συγκρουστώ με κάθε κατεστημένο, κάθε αντίληψη που μας πάει πίσω. Μας κάνει αιχμάλωτους στο παρελθόν. Θα το κάνω με όποιο κόστος. Και σας διαβεβαιώ ότι μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία της χώρας. Μαζί μπορούμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια πολύ καλύτερη Ελλάδα, μια πιο δίκαιη Ελλάδα. Για αυτούς τους λόγους, η κάθε ψήφος την Κυριακή είναι καθοριστική. Καθοριστική για το σήμερα και το αύριο της πατρίδας.